Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, άλλη μια μέρα στους δρόμους, στα πλαίσια μιας προσπάθειας που γίνεται πανελλαδικού συντονισμού. Να τονίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε κινητοποίηση οι συνάδελφοί μας σε μια σειρά πόλεις της χώρας, όπως η Αθήνα, όπως η Κέρκυρα, η Λάρισα, τα Γιάννενα κτλ. Δεν χρειάζεται να περιγράψουμε ιδιαίτερα την κατάσταση, είμαστε στους δρόμους γιατί απλά δεν πάει άλλο. Ένα χρόνο και πλέον τώρα που ζούμε στο πετσί μας την πολιτική αυτή που ακολουθήσει και η σημερινή κυβέρνηση με αφορμή τον κορονοϊό, ένα χρόνο και πλέον τώρα με χιλιάδες εργαζόμενους εκτός δουλειάς, με χιλιάδες εργαζόμενους απροστάτευτους που δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει. Και με αυτά τα δεδομένα πάνε να ανοίξουν έναν κλάδο, έτσι χωρίς ουσιαστικά μέτρα προστασίας, χωρίς να πάρουν το παραμικρό μέτρο προκειμένου να προστατεύσουν εμάς και τις ζωές των παιδιών μας. Επομένως, κλιμακώνουμε τη δράση μας, στέλνουμε μήνυμα ότι δεν υποχωρούμε, παλεύουμε τώρα να γυρίσουν όλες τις δουλειές τους με ολοκληρωμένα δικαιώματα, χωρίς προγράμματα συνεργασία και άλλα τέτοια εργαλεία που μεθοδεύονται. Παλεύουμε τώρα, όποιος ενδεχομένως μείνει άνεργος για οποιονδήποτε λόγο, να επιδοτείται με 600 ευρώ το μήνα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Παλεύουμε για θωράκιση του συστήματος υγείας, ένας λόγος παραπάνω τώρα που θέλουν να ανοίξουν τον κλάδο και που καταλαβαίνουμε όλοι, αν θυμηθούμε τι ζήσαμε στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2020. Μπροστά μας έχουμε δρόμο, θυμίζω ότι έχουμε την κόκκινη εργατική πρωτομαγιά και μια σειρά άλλες πρωτοβουλίες. Συνεχίζουμε αποφασιστικά. Χαιρετίζω τη σημερινή πορεία κινητοποίηση ως μέλος της Επιτροπής Διανομέων ΣΕΤΕΠΕ. Η εικόνα του κλάδου που έχουμε να μεταφέρουμε δεν είναι διαφορετική από την όλη κατάσταση που επικρατεί στον επιστημισμό συνολικά. Σε ό,τι αφορά τις απλήρωτες υπερορίες, τα ένσημα που αν υπάρχουν είναι μισά και κουτσουρεμένα, με τα ωράρια λάστιχο, την ημιαπασχόληση, την αδήλωτη εργασία, την εντατικοποίηση που έχει γιγαντωθεί με πρόσχημα την πανδημία, με τον όγκο των ανέργων ή των εργαζομένων σε αναστολή που κρέμονται από την αποζημίωση πείνας των 500 ευρώ αν και εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις η επιχείρηση. Συγκεκριμένα από τον κλάδο των διανομέων, ένα κλάδο που μετράει, και αυτό δεν είναι υπερβολή ή λαϊκισμός, τραυματίες και νεκρούς ακριβώς λόγω της εντατικοποίησης της εργασίας. Η εικόνα είναι νοσηρή και αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες που βάζουν μπροστά στα κέρδη επιχειρήσεις. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι τον προηγούμενο μήνα, μέσα σε 10 μέρες, μετρήσαμε 5 εργατικά ατυχήματα. Και αυτά είναι διαδηλωμένα. Κοντά και δίπλα σε τόσα που δεν δηλώνονται. Από φόβο και αμέλεια των συναδέλφων υπό την πίεση του εργοδότη. Αυτή είναι η προτεραιότητά τους. Καμία αξία δεν έχει ανθρώπινη ζωή μπροστά στα κέρδη τους. Οι εικόνες διανομέων μέσα στα χιόνια, στην προηγούμενη κακοκαιρία, να σέρουν τα μηχανάκια τους, έπαιξαν στο διαδίκτυο. Δεν είναι όμως μοναδικές, ούτε πρωτόγνωρες για μας. Εμείς όμως δεν είμαστε εδώ σήμερα για να περιγράψουμε μια κατάσταση. Άλλωστε οι συνάδελφοι εδώ τη γνωρίζουν. Είμαστε εδώ για να δείξουμε ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος. Πέρα από αυτόν της απογοήτευσης, της ατομικής λύσης ή της αποδοχής της κατάστασης. Είμαστε εδώ για να πούμε στον συνάδελφο διανομέα πως όλα τα κεκτημένα που τώρα μας παίρνουν πίσω με πρόσχημα και καταλήτη την πανδημία θα κερδιθούν με ένα μόνο τρόπο. Τη σταθερή παρουσία στον δρόμο. Οργανωνόμαστε στο συνδικάτο. Γυρνάμε την πλάτη σε όσους διασπούν τους αγώνες και το σωματείο. Σβήνουμε τα μηχανάκια μας και διεκδικούμε μαζικά και ενωμένα. Συλλογική σύμβαση εργασίας. Ένταξη του κλάδου στα βαρέα και ανθυγινά. Παροχή όλων των μέσων ατομικής προστασίας. Εφαρμογή του νόμου για την παροχή της μηχανής από την επιχείρηση. Είτε στην ανάπτυξή τους έτσι όπως αυτή την εννοούν, είτε στην κρίση που οι ίδιοι προκαλούν, οι χαμένοι και οι κερδισμένοι ακόμη πιο κερδισμένοι. Ετοιμάζονται, λένε, να ανοίξουν και επίσημα τον κλάδο. Φυσικά, οι ίδιοι δεν έχουν στο μυαλό τους για το πόσο εργαζόμενος λαός θα ζήσει λίγες στιγμές ξενιάσεως. Κάτι τέτοιο το έχουν κάνει απαγορευτικό εδώ και χρόνια λόγω κόστους.
Αυτό που τους μοιάζει είναι το πώς όσοι τουρίστες καταφέρουν να κάνουν διακοπές θα αυγατήσουν περισσότερο τα κέρδη των μεγάλων ξενοδόχων, των τουριστικών πρακτόρων, των αεροπορικών εταιριών και άλλων. Ήρθε η ώρα να μπουν στο προσκήνιο οι συμβάσεις εργασίας που εμείς λέμε ότι πρέπει να εφαρμοστούν με ολοκληρωμένα δικαιώματα, με αξιοπρεπείς μισθούς. Ήρθε η ώρα να κατοχυρωθούν τα βαρέα καθηγινά και οι ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς. Εμείς λέμε και στο χέρι μας είναι να το επιβάλλουμε ότι αν κάποιος μένει για οποιονδήποτε λόγο άνεργος να επιδοτείται χωρίς όρους και προϋποθέσεις με 600 ευρώ το μήνα. Εξαντλημένοι από τις απάνθρωπες συνθήκες όπου δουλεύουν, γιατροί, νοσοκόμοι, εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας βγήκαν για άλλη μια φορά στους δρόμους. Αυτούς που μέχρι χθες η κυβέρνηση τους έλεγε ήρωες και ζητούσε δίθεν να τους στηρίξουμε με παλαμάκια στα μπαλκόνια, τώρα τους επιτίθεται. Τώρα τους θεωρεί εχθρούς γιατί διεκδικούν τα αυτονόητα. Διεκδικούν δηλαδή να προσληφθεί προσωπικό έτσι ώστε να καλυφθούν τα χιλιάδες κοινά κενά. Να ενισχυθούν οι δομές υγείας έτσι ώστε να μπορούν να περιθάλψουν όλους όσους το έχουν ανάγκη. Να μην μετατρέπεται ακόμη και η αρρώστιά μας σε κέρδη για τους κλινικάρχες. Να επιταχθεί λοιπόν, είπαμε κι εμείς. Ήμασταν και είμαστε στο πλευρό τους. Αρκετά θύματα μετρήσαμε. Ετοιμάζονται να ανοίξουν τον κλάδο, αλλά δεν απάντησαν σε βασικά ερωτήματα. Τι θα γίνει σε τουριστικές περιοχές, όπως για παράδειγμα η Χαλκιδική. Εκεί οι μονάδες υγείας δεν μπορούν ήδη να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του μόνιμου πληθυσμού. Τι θα γίνει όταν προσθεθούν σε αυτόν χιλιάδες εργαζόμενοι, εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες. Συνεχίζουμε λοιπόν τον αγώνα μας, όπως συνεχίζουμε την πάλι, για μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, για μαζικά δωρεάν τεστ για όλους τους εργαζόμενους. Κλιμακώνουμε λοιπόν τη δράση μας χωρίς φόβο. Άλλωστε δεν έχουμε κάτι παραπάνω να χάσουμε. Δεν μας τρομάζει η καταστολή τους που έχει φτάσει πλέον σε άλλα επίπεδα. Τους τελευταίους μήνες, με όλα όσα είδαμε, αποδεικνύεται στην πράξη ότι η πολιτική τους είναι ένα και το αυτό με την ομή βία. Τα ΜΑΤ και οι δυνάμεις καταστολής αποκαλύπτουν με τις πράξεις τους για το τι εννοούν οι εκμεταλλευτές μας δημοκρατία. Το μήνυμα συμπυκνώνεται σε τρεις μόνο λεξούλες. Κανένας μόνος του. Μέσα από το συνδικάτο μας έχουμε τον τρόπο, τη δύναμη και κυρίως τη θέληση να τους σταματήσουμε. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που η επίθεση κλιμακώνεται, είναι αναγκαίο παρά ποτέ ο ένας έχοντας δίπλα του τον άλλο να παλέψουμε από κοινού για το μεροκάματο, για πλήρη και σταθερή εργασία, για όλους, για να μην μείνει κανένας απροστάτευτος. Είναι αναγκαίο παρά ποτέ να παλέψουμε από κοινού για κάθε μικρότερο ή μεγαλύτερο πρόβλημα που μας απασχολεί, αλλά κυρίως για κάθε πλευρά που μια αξιοπρεπή ζωή προϋποθέτει. Πράγμα που σημαίνει πάλι ενάντια στους εκμεταλλευτές μας, στις κυβερνήσεις τους και τους μηχανισμούς τους, στο ίδιο τους το σύστημα. Δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα. Σημεία αναφορά αποτελούν οι επόμενες μέρες τα αθμή στη δράση μας. Πόσο μάλλον η κόκκινη εργατική πρωτομαγιά, που και φέτος όπως κάθε χρόνο υπό οποιασδήποτε συνθήκες έχει τη δικιά της ξεχωριστή ιδιαίτερη βαρύτητα. Εμπρός λοιπόν! Του τουρισμού το θαύμα εμείς το έχουμε!